Προχθές ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Αριγιάννης, είπε ότι από προχθές είμαστε επισήμως σε ύφεση της πανδημίας. Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος του αριθμού αναπαραγωγής, είπε, έπεσε κάτω από τη μονάδα. Έχω μία απορία βέβαια. Τα στοιχεία που τα βρήκε. Διότι αν θυμάμαι καλά, και στις δικές μας εκπομπές, σε δύο στις αντιθέσεις, είχε πει ότι δεν έχει τίποτα περισσότερο από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα οποία δεν είναι πλήρη. Άλλαξε κάτι, τα παίρνει. Διότι όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα με την Όμικρον, περιμένουν ακόμη την κορύφωση. Εμείς πώς βρισκόμαστε ήδη στην κατηφόρα? Ή μήπως εννοεί ότι η πτωτική πορεία αφορά τη Δέλτα που γεμίζει ακόμη τα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ? Μήπως μπορεί να μας το πει? Για ποιο ακριβώς πανδημία μιλάμε, της Όμικρον, της Δέλτα? Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη για τις επόμενες 15 μέρες που έκανε είναι δεσμευτική. Και εδώ έχει σημασία να δούμε τι ακριβώς λέει. Στην πράξη υπάρχει εδώ και μερικές μέρες πτώση κρουσμάτων καθημερινά και μια τάση αποκλιμάκωσης. Λειτουργούμε, είπε ο κ. Αριγιάννης, λίγο πιο σοβαρά υπεύθυνα απέναντι στα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Η μάσκα, για παράδειγμα, φοριέται πολύ πιο σοβαρά τώρα, δηλαδή πολύ πιο ψηλά τώρα από ότι ένα μήνα πριν. Ενώ ερωτηθείς για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την αποκλιμάκωση το άνοιγμα των σχολείων, είπε: εμείς είχαμε υπολογίσει ότι τα σχολεία θα είχαν μια συνεισφορά συν 10% στην οποιαδήποτε πορεία θα είχε η πανδημία. Στο βαθμό που είμαστε σε μια πτωτική πορεία, θεωρώ ότι τα σχολεία θα επηρεάσουν, αλλά δεν θα επηρεάσουν τόσο αρνητικά, ώστε να ανατραπεί αυτή η πτωτική πορεία και σιγά σιγά θα βαίνουν προς τα να λειτουργούν πολύ πιο φυσιολογικά, χωρίς μεγάλα προβλήματα. Ο μεγάλος αριθμός των τεστ προφανέστατα είναι πολύ σημαντικός και είναι η σωστή επιλογή. Δηλαδή, κατά τον ίδιο, η εφαρμογή της μάσκας έφταιγε μέχρι τώρα, ή η μάσκα είναι αυτή που οδηγεί τις εξελίξεις? Ήταν τόσο απλό και δεν το είχαν σκεφτεί 1,5 χρόνο? Και αν είναι έτσι, τότε τι έλεγε ο εθνικός μας λοιμοξιολόγος όταν είχε επανεμφανιστεί το φθινόπωρο του 20, λέγοντας το περίφημο «η μάσκα είναι δίκοπο μαχαίρι»? Το πρόβλημα με τις μάσκες στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό, ότι οι διαχειριστές είχαν πάντα υποτιμήσει εν της πράγμαση την αξία της. Είναι άπειρες οι μεταπτώσεις που έχουν υποστεί οι οδηγίες για τη χρήση της. Η τελευταία είναι «βάλτε την και στη σακούλα αυτή την καπανή», το θυμάστε που το είπαμε προχθές, να αποστηρωθεί σε μια εβδομάδα. Εμείς όχι μόνο δεν αμφισβητήσαμε τη σκοπιμότητά της, αλλά τουναντίον επιμείναμε στη χρήση της σαν ένα από τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα προφύλαξης και προστασίας. Όχι όμως ότι είναι η πανάκια ή οδηγή της εξελίξης. Και τι σημαίνει ότι η συμμετοχή των σχολείων θα ήταν στο συν 10% στην αύξηση πορείας πανδημίας που μας είπε? Το ρωτάμε γιατί η ομολογία αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αφορούσε πρωτίστως αύξηση κρουσμάτων στα παιδιά μας. Τι μας είπε ακριβώς προχθές? Είναι λίγο αυτό το ποσοστό? Ποιος αποφασίζει να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο? Πότε είχε ελεγχθεί δημόσια ότι το άνοιγμα των σχολείων θα προκαλούσε τέτοια αύξηση? Πότε και ποιος φρόντισε να καταστεί η κοινωνία κοινωνός αυτού του δίθεν προβληματισμού? Αυτό αφορά τα διαχειριστικά επιτελεία ή το σύνολο της κοινωνίας? Επιπλέον αυτό το συν 10% για τις νοσηλίες, τις κλίνες, ΜΕΘ και τους θανάτους, τι σημαίνει? Πόσο άνετα μιλά ο ίδιος και οι συνδιαχειριστές για τις ζωές των άλλων? Και αν τέλος ο μεγάλος αριθμός των τεστ προφανέστατα είναι πολύ σημαντικός και είναι σωστή επιλογή, δικαιούμαστε να ρωτήσουμε μετά από 2 χρόνια γιατί αυτό δεν έγινε πριν την έξαρση? Για να μην ρωτήσουμε γιατί δεν έγινε σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, μήπως τότε δεν ήταν η σωστή επιλογή?